Ο αλλήλος παραγμός. Είναι δυνατόν Κοντζαμάν δήμαρχοι νυν και πρώην να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε για το πού θα μπει το άγαλμα του Καραμανλή? Το ράδιο Αρβίλα δίνει και πάλι τη λύση. Καταρχήν, συμμεριζόμενοι την άποψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης ότι είναι υποτιμητικό για το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή να μπει δίπλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προτείνουμε να τοποθετηθεί πάνω στο άγαλμα δικάβαλο. Επίσης, μπροστά από το άγαλμα να κρατάει τα γένια του Βουκεφάλα, ίσως κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε μια πιο extreme σύνθεση, όπως επίσης για τους freestyle τύπους μπορεί να τοποθετηθεί κοντά στο Μεγαλέξανδρο κάνοντας skateboard. Δίνοντας μια πιο παιχνιδιάρικη διάσταση στο ολοθέμα, θα μπορούσε να παίζεται καθημερινά στο Δήμο Θεσσαλονίκης το παιχνίδι Βρείτε το άγαλμα, δίνοντας την ευκαιρία στους δημότες να κερδίσουν μεγάλα δώρα. Επίσης, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά αγάλματα και να διακοσμήσουν υπέροχα τον πύργο του ΟΤΕ ή πάνω στην Καμάρα σε μια πιο χαλαρή στάση. Στην είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης θα υποδέχεται τα πλοία όπως το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη. Ενώ στην πλατεία Αριστοτέλους, οι δείκτες του περίφημου λουλουδένιου ρολογιού θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από δύο αγάλματα. Μιας και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με παράδοση στον αθλητισμό, θα ήταν καλό να μπουν αγάλματα έξω από τα γήπεδα των ομάδων της πόλης, φυσικά με τα ανάλογα χρώματα. Θα μπορούσε επίσης να υποδέχεται τον κόσμο στα διόδια των Μαλγάρων. Ή θα ήταν ακόμη καλύτερο οι μπάρες στα διόδια να αντικατασταθούν με αγάλματα του Καραμανλή. Σηκωσέτε σαν μπορείς τώρα. Ράδιο Αρβίλα. Λύσεις υπάρχουν. Όρεξη να έχετε. Αυτό είναι και στην κυρία. Αυτές ήταν οι προτάσεις.